ικανοποίησε επικρατεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από την παρουσία του Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο στην ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου ξετύλιξε ένα κομμάτι του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που είναι κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Κύρια σημεία στα οποία αναφέρθηκε ήταν ο ΕΝΦΙΑ, η μείωση της φορολογίας, το όνομα Μακεδονία για τα Σκόπια, αλλά και η προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα. Χωρίς μείωση φορολογίας και εισφορών, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κανένας να επενδύσει σε αυτή τη χώρα, και αυτό που απαιτείται για να δημιουργηθούν δουλειές, να αυξηθεί η απασχόληση με καλούς μισθούς, να αυξηθεί το ΑΕΠ που είναι ο τελικός στόχος και να φύγουμε, όπως είπα και πριν, από αυτή τη μιζέρια, είναι οι επενδύσεις. Πάγια άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι η διαπραγμάτευση από μηδενική βάση όσον αφορά το Σκοπιανό. Εμείς δεν πρόκειται να ακυρώσουμε αυτή τη συμφωνία, είτε είμαστε αντιπολίτευση είτε κυβέρνηση. Και αυτό θα σημαίνει πολύ απλά ότι η διαπραγμάτευση ξεκινάει από την αρχή. Δεν υπάρχει δηλαδή, ξεγράφονται όλα και ξεκινάμε από το μηδέν τη διαπραγμάτευση. Αίσθηση προκάλεσε και η πρωτοβουλία που θα αναλάβει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τον πρόεδρό της Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει τον ΕΝΦΙΑ στους Δήμους. Αφενός θα σημαίνει ότι οι Δήμοι θα αποκτήσουν ένα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης και αφετέρου αλλάζει τελείως τη λογική που είναι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κατασκευασμένο όλο το σύστημα το κρατικό. Άρα λοιπόν φεύγει ένα πολύ μεγάλο βάρος από το κράτος, σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, σημαίνει περισσότεροι πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλού. Η αυτοδυναμία του κόμματος στις ερχόμενες εκλογές είναι το επιθυμητό, όπως τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα όμως το κόμμα θα επιδιώξει, όπως είπε, τις μέγιστες δυνατές συνενέσεις. Εγώ θεωρώ ότι η αυτοδυναμία είναι πλήρως εφικτή, αλλά όπως έχει πει και ο ίδιος, ασχέτως αυτοδυναμίας ή μη, θα επιδιώξουμε τις μέγιστες δυνατές συνενέσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να γίνουν αυτές οι βαθιές τομές που χρειάζονται την επόμενη μέρα για να γυρίσουμε πραγματικά σελίδα και για να μην είναι μία ακόμα απόπειρα μεταρρυθμίσεων που θα μείνει στα χαρτιά. Θυμίζουμε ότι η φετινή περίοδος της έκθεσης αποτέλεσε αφορμή για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να βρεθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης 2 φορές σε διάστημα 10 ημερών και να έχει επαφές με παραγωγικούς φορείς και κομματικά στελέχη.